Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Αλλιώς το είχαμε σχεδιάσει βέβαια, αλλά λόγω καιρικών συνθήκων δεν θα μπορέσαμε να το κάνουμε όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά. Και έτσι λοιπόν αποφάσισα και εγώ να σας δώσω έτσι ένα χριστουγεννιάτικο τόνο από το δικό μου σπίτι. Όμως αυτό το οποίο συμβαίνει στην οδό Μπότσαρη στην Πάτρα πραγματικά δεν έχει προηγούμενο. Νομίζω ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τίποτα, καθώς εκεί υπάρχει ένα σπίτι το οποίο είναι στολισμένο υπερπαραγωγή. Αυτό είναι ένα σπίτι. Μάλιστα να σας πω, αυτό είναι ένα σπίτι το οποίο βλέπετε. 15.000 λαμπιόνια, 1,5 μήνας προετοιμασίας, 8 άνθρωποι στην υπηρεσία των Χριστουγέννων για να μας φωτίσουν και να μας δώσουν λίγο χαρά και πνεύμα Χριστουγέννων με τον τρόπο αυτό. Είναι ένα σπίτι το οποίο στολίζεται έτσι τα τελευταία χρόνια. Είναι στολισμένα τα πάντα. Όπου υπήρχε ένα μπιλαμπάκι, έχει μπιλαμπάκι. Και πραγματικά είναι μια πολύ ξεχωριστή εικόνα για την Πάτρα, η οποία έχει γίνει και σημείο αναφοράς. Είναι αρκετός ο κόσμος ο οποίος πηγαίνει εκεί προκειμένου να βγάλει φωτογραφίες, να ανεβάσει στο ίντερνετ στη συνέχεια τις όμορφες αυτές εικόνες. Δύο οικογένειες δουλεύουν 1,5 μήνα για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και πραγματικά νομίζω είναι άξιοι πολλών συγχαρητηρίων οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το συγκεκριμένο ζήτημα. Νικόλα, για περίμενε. Είναι ο κύριος Μπονέλης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Μπονέλη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας από την Πάτρα, από τη βροχερή σήμερα Πάτρα. Αλλά τι να κάνουμε, βγήκαμε τηλεφωνικά. Δεν πειράζει. Το κερδίσατε, το καλά Χριστούγεννα δηλαδή από καρδιά. 1,5 μήνα κάνετε να το στολίσετε αυτό το... 1,5 μήνα, γιατί μέσα στον 1,5 μήνα φυσικά είναι να δούμε τι θα βάλουμε παραπάνω, να δούμε τι ανάβει, τι θα ανταλλάξουμε, τι θα βάλουμε σε κάποια άλλη θέση. Να ποτέ μας παίρνει 1,5 μήνα γενικώς για να φτιαχτεί όλο αυτό που λέμε. Άρα... Ξεκινήσατε περίπου από την 28 Οκτωβρίου. Ναι. Μπράβο, τελειώνοντας 28 Οκτωβρίου, ξεκινάμε, βγάζουμε ό,τι βρούμε, λαμπάκια, κοιτάζουμε αν μας λείπει κάτι, αν μας έχει καεί κάτι, γιατί φυσικά υπάρχουν και φτωρές πάντως αυτά. Και για να τα ανάψουμε πάντα για τρέως. Να σας κάνω τώρα μια ερώτηση. Βεβαίως. Κάθε χρόνο προσθέτεται. Πάντα. Ο κόσμος από εκεί... Τι σας λέει που περνάει και βλέπει το σπίτι να το έχετε κάνει σαν ένα από παραμύθι είναι αυτό, έτσι. Ο κόσμος καταρχήν περιμένει τη μέρα που θα τα ανάψουμε. Μια χρονιά δεν είχε ανάψει πέρσι λόγω πένθους και περνάγανε και χτυπάγανε μέσα και το κουδούνι να δούνε το γιατί. Πόσα χρόνια το κάνετε αυτό κύριε Μπονέλη? 25 χρόνια. 25 χρόνια. Φυσικά τα 25 χρόνια τα λέμε, είχαμε ξεκινήσει σιγά σιγά. Βάλαμε πρώτα ένα λάμδα σε στυλ σαν δέντρο που ξεκίναγε από την κορφή του σπιτιού και κατέληγε μέχρι κάτω τον πρώτο όροφο. Ναι. Και χρόνο με το χρόνο φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε σε αυτή τη στιγμή στους δέκτες. Χαρά στο κουράγιο σας, χαρά στο κέφι σας. Τώρα δεν μπορώ να με το ρωτήσω. Να χαίρεστε και την παρέα σας. Έλα. Γιατί ΔΕΗ, με τόσα λαμπιόνια που έχετε βάλει, για το ρεύμα δεν ανησυχείτε που έχει πάει στο Θεό? Θα σας πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει και ένα χόμπι. Άλλος πάει στα κέντρα, άλλος πάει στα γήπεδα, άλλος πάει καπνίζει και ούτω καθεξής. Εμένα το χόμπι μου είναι να κάθε μια φορά το χρόνο, μάλλον και φέτος μπορεί να βάλουμε και στο καρναβάλι κάτι παρόμοιο, να προσθέτω, να βάζω στον κουμπαρά μου 50 λεπτά την ημέρα, σαν να ήταν ένα κουλουράκι που λέμε, με αποτέλεσμα να μπορώ να καλύψω τα έξοδα της ΔΕΗ. Μπράβο σας. Τα αποτέλεσμα να μην μου φαίνονται. Πότε θα ξεστολίσετε, κύριε Μπονέλη? Μαΐ. Όταν τελειώσουν οι γιορτές. Όταν τελειώσουν οι γιορτές, κατεβάζοντας αυτά... κατεβάζοντας αυτά, θα ξεκινήσουμε να σκεφτούμε να βάλουμε και αποκριάτικα, μιας και η Πάτρα θυμίζεται για το καρναβάλι. Μπράβο. Άρα είναι θεματική η πολυκατοικία δηλαδή. Τα Χριστούγεννα βάζετε λαμπιόνια και στο πατρινό καρναβάλι βάζετε μασκαράδες απ' έξω. Στο πατρινό καρναβάλι είχα ξεκινήσει πριν 2 χρόνια και φέτος θα ξεκινήσω κάτι πιο περισσότερα. Περιμένουμε, θα σας Νίκο, θα κάνουμε ξανά σύνδεση στο πατρινό καρναβάλι. Το κλείνουμε ήδη. Μπονέλη, το κλείνουμε από τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές.